Μάρκα. Ξύλο και αγωνία στο FFC 22. Και νοκάουτ. Πολλά νοκάουτ. Οι περισσότεροι αγώνες έληξαν με νοκάουτ. Η τεράστια προσπάθεια και το matchmaking που προκάλεσε σεισμό έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και δικαίωσαν τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Αυτό είναι το matchmaking. Να βάζεις δύο σπουδαίους αθλητές και να μην ξέρεις ποτέ ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να βάλεις έναν καλό αθλητή με έναν χάλια και να δεις ένα νοκάουτ, δεν λέει κάτι. Να δεις νοκάουτ σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σπουδαίο και 9 στις 10 αγώνες ήταν νοκάουτ. Ο κόσμος απόλαυσε ξύλο και έφυγε από το Taekwondo με τις καλύτερες εντυπώσεις, κουβεντιάζοντας μάλιστα κατά την έξοδό του ότι ήταν από τα πιο σπουδαία ζευγαρώματα που έχουμε δει σε event. Είχαμε πολύ ζεστό κοινό, είχαμε αθλητές από το UFC εδώ, από το Glory, από... είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και επιφυλάσσομαι για το μέλλον πάντα. Οι θεατές καταχειροκρότησαν ξένους και Έλληνες αθλητές εξίσου. Οι αγώνες του FFC 22 προκάλεσαν σε όλους ποικίλα συναισθήματα. Αγωνία, έναν κόμπο στο στομάχι, πάθος, ένταση και ενθουσιασμό. Δούλεψε ψυχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω από όλα Ελλάδα, ψυχή ελληνική μόνο. Είμαι ευτυχισμένος. Τίποτα, έφυγα, παίρνω αεροπλάνο και φεύγω επί τόπου. Χάρηκα που σας είδα. Το ραντεβού ανανεώνεται για τη νέα χρονιά. Σας υπόσχομαι ότι αυτή είναι η αρχή. Το παρόν έδωσαν λάτρεις των μαχητικών και ηχηρά ονόματα από τον αθλητικό χώρο. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης δεν μπορούσε να λείπει από μια τέτοια διοργάνωση. Στο τέλος μάλιστα βράβευσε τον Ρόμπιν Ρους Μάλεν, δίνοντάς του ένα αναμνηστικό δώρο από τη συλλογή κοσμημάτων του. Έχω δει τον Βαν γενικότερα να αγωνίζεται, έχω δει τις πολύ ωραίες ικανότητες που έχει και τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, ένιωθα πώς μπορεί να νιώθει. Όμως ήταν σίγουρα ένα θεαματικό, απρόβλεπτο μάτς. Οι Έλληνες ταλαντούχοι αθλητές θριάμβευσαν στο FFC 22 δείχνοντας τι θα πει μαχητική ψυχή. Με περίσσια ψυχή, ο Αθηνόδωρος Μιχαηλίδης έκανε τον Ρους Μάλεν να καρδιοχτυπήσει στον πρώτο γύρο και να φοβηθεί. Πίστευα ότι θα το τελειώσω, απλά αυτό είναι το MMA με τα μικρά γάντια, ένα μικρό λάθος το πληρώνεις ακριβά. Ο κορυφαίος πρωταθλητής του Glory, Ρόμπιν Βαν Ρους Μάλεν, βέβαια, κέρδισε με νοκάουτ στο δεύτερο γύρο και έφυγε ενθουσιασμένος, αλλά και ανυπόμονος, γιατί όχι, να ξαναπαίξει στην Ελλάδα, αφού ο πρώτος του αγώνας MMA ήταν συναρπαστικός. I really enjoyed it. It wasn't an easy fight for my first MMA fight, and he proved that. He gave me a very hard first minute, but after I adapted and I won the fight. I really appreciate all the Greek fans who came to watch my opponent and my. Even though it was in Greece, I really appreciate that they still supported me. Will you come back to fight again in Greece? Whenever they invite me, I will be here to fight.